Γεια σας. Όπως είδατε σήμερα τα πράγματα βαίνουν καλώς. Διαψεύστηκαν όλοι όσοι πίστευαν ότι θα διαλυθεί αυτή η τρικομματική κυβέρνηση. Έγινε μεν δικομματική, αλλά παραμένει σταθερή. Όχι μόνο με τις ψήφους των κομμάτων που συμμετέχουν, της Νέας Δημοκρατίας και των ΠΑΣΟΚ, αλλά και πολλών άλλων που φαίνονται διατεθειμένοι να στηρίξουν αυτό το σχήμα. Έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η σφαγή της ΣΕΡΤ με τη βούλα του νόμου, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξαναβρούν δουλειά. Αυτές οι συμβάσεις, οι 500 φεύγουν κατευθείαν. Τώρα ποιοι είναι οι 500, ψάχνουν το μεταξύ τους να δουν ποιοι είναι οι 500 που φεύγουν. Όχι ότι δεν έπρεπε να γίνουν αλλαγές εκεί πέρα. Βεβαίως κανένας λογικός άνθρωπος δεν μπορούσε να υποστηρίξει ότι στην αμαρτωλή ΕΡΤ, ορθώς την αποκαλούσαν αμαρτωλή, τα πράγματα έπρεπε να αλλάξουν, αλλά την αμαρτία την είχαν δημιουργήσει ήδη. Και φαίνεται ότι τώρα που η οικονομία είναι σε οριακό σημείο και δεν αντέχει τέτοιου είδους πολυτέλειες, δεν έχουν ανάγκη και τον μηχανισμό προπαγάνδας που διατηρούσαν στο παρελθόν. Ξέρετε, τα μεγάλα ψέματα θέλουν και χοντρούς μηχανισμούς. Τώρα χρειάζεται ένας μηχανισμός ενημέρωσης, αξιοπρεπούς και στο βαθμό που θα μπορούν να την επηρεάζουν και αυτήν θα την επηρεάζουν. Θα διορίσουν έναν στρατό που σίγουρα θα είναι δικός τους πλέον, διότι αυτοί ήδη θα αποφασίσουν ποιοι θα επανέλθουν στις θέσεις τους και είναι σίγουρο ότι δεν θα επιλέξουν με γνώμονα την αξία του κάθε ατόμου, αλλά με γνώμονα την εξάρτηση που έχει από τους κομματικούς τους μηχανισμούς. Θα καλωσορίσουμε πολλούς φίλους σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε μαζί τους διεξοδικά αυτό το οποίο συνέβη και το οποίο ο καθένας από εσάς πιθανόν να έχει πράξει με διαφορετικό τρόπο. Φαντάζομαι όμως, υπολογίζω ότι οι περισσότεροι αισθάνεστε μέσα σας, εκτός από την αμηχανία του γιατί έγιναν όλα αυτά έτσι ξαφνικά, και έναν θυμό για τον τρόπο που έγιναν και για τον τρόπο που οι ηγέτες χειρίστηκαν τα πράγματα. Ο κύριος Σαμαράς χθες αποκάλεσε γενναίο, θαραλέο το κύριο Βενιζέλο. Επιφυλάχτηκε απέναντι στον Κουβέλη, δεν έκανε ευθεία επίθεση. Κυκλοφορούν διάφορα έγγραφα εδώ πέρα, όπως το non-paper της προσυμφωνίας για την οποία κατηγορείται ο Κουβέλης όχι μόνο από τους δύο εταίρους της κυβέρνησης, αλλά και από τους δικούς του ανθρώπους, με αποτέλεσμα να έχουμε κρίξεις Ψαριανού και κάποιον άλλον για τα όσα διημήφθησαν. Σύμφωνα λοιπόν με μια αποκάλυψη που έκανε σήμερα το πρωί βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Οδυσσίας Κωνσταντινόπουλος, το βράδυ της Τετάρτης οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί έγραψαν σε ένα χαρτί τα σημεία στα οποία είχαν συμφωνήσει. Την αποκάλυψη αυτή την επιβεβαίωσε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάκης Βορύδης. Το στέλεχος Δημάρ Δημήτρης Χατζησοκράτης διέψευσε την ύπαρξη του συγκεκριμένου εγγράφου, λέγοντας ότι ο κύριος Κουβέλης δήλωσε πως δεν υπάρχει κανένα χαρτί, ο κάθε αρχηγός κρατούσε τις δικές τους σημειώσεις. Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν ότι πολύ νωρίτερα είχαν συμφωνήσει ακόμα και στο κλείσιμο της ΕΡΤ, ενώ το ξαναλέμε, δεν υπάρχει καμιά διάψευση και καμιά αντίδραση. Θα καλωσορίσω τον Κλεάνθη Γρίβα. Κλεάνθη, έβαλα και έναν τίτλο προχθές στην εφημερίδα εδώ ότι τα αποτελέσματα είναι για ψυχίατρο. Και ήταν τα αποτελέσματα της διαδικτυακής, γιατί ενώ φαίνεται να διαφωνούν με τον τρόπο που έκλεισε ο Σαμαράς στην ΕΡΤ, εν τούτης ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί την έχουν πρώτο κόμμα. Αποτελέσματα της διαδικτυακής μπορεί να είναι για ψυχίατρο. Αυτά που συμβαίνουν δεν είναι για ψυχίατρο, είναι για Σέξπιρ, τον μεγαλύτερο ανατόμο της εξουσίας. Αν διαβάσει κανείς τις τραγωδίες του Σέξπιρ, είναι πάρα πολύ επίκαιρες, καταλαβαίνει τι παιχνίδι παίζεται πίσω από, με πρόφαση το μίνι πραξικόπημα στην ΕΡΤ, γιατί για πραξικόπημα επρόκειτο. Mm-hmm. Δεν επιβεβαιώθηκες όμως. Εγώ ούτε έφυγε αξιοπρεπώς, ούτε τον έριξαν, δεν συνέβη τίποτα από όλα αυτά.
Ίσα-ίσα μπορεί να πει κανείς ότι ενίσχυσαν τις θέσεις τους οι δύο εταίροι, αφήνοντας τον Κουβέλη, αφήνοντας με τον Κουβέλη στο περιθώριο, γιατί προφανώς αισθάνθηκε ότι μόνο έτσι μπορεί να περισσώσει την τιμή του, την αξιοπρέπειά του. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον παρορμητισμό που χαρακτηρίζει, χαρακτηροδομικά εννοώ, τον Βαγγέλη Βενιζέλο. Η πρώτη αντίδρασή του ήταν να μονοπολίσει το χώρο που άφηνε κενό η Δημοκρατική Αριστερά. Αλλά δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει αυτόν τον δρόμο. Ούτε πιστεύω ότι είναι δυνατόν ποτέ να αναλάβει το βάρος της καταβαράθρωσης, επικείμενης καταβαράθρωσης της χώρας. Γύρισα χθες από το εξωτερικό, από τη Βιέννη, να σε ενημερώσω εσένα πρωτίστως και τους ακροατές κατά δεύτερο λόγο, ότι η περίφημη σύνοδος του Λαϊκού Κόμματος, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, απασχόλησε εντελώς δευτερευόντως τον αυστριακό τύπο, και φυσικά δεν υπήρχε και καμία αναφορά στην Ελλάδα. Καλά, δεν δίνουν σημασία οι αυστριακοί σε αυτή τη συναντήση. Δηλαδή, ήσουν μαζί με τον πρόεδρο. Το μόνο πράγμα που, με το οποίο έγινε κατά κάποιο τρόπο φανερή η ύπαρξη μιας τέτοιας συνόδου, ήταν τα μέτρα ασφαλείας που πάρθηκαν για ορισμένους πολιτικούς μπαμπουίνους, θα πούμε, και όχι μέτρα ασφαλείας όταν τα δικά μας. Ναι, δηλαδή συνέπεσες μαζί με τον πρωθυπουργό στη Βιέννη. Εγώ ήμουν στη Βιέννη, αυτός ήρθε μετά. Προηγήσε δηλαδή, έτσι. Τώρα το ζήτημα για μένα είναι ξεκάθαρο. Εκείνο που απασχολεί βασικά τους πολιτικούς και οικονομικούς αναλυτές είναι η καταβαράθρωση του μεγάλου αγκαθιού του κράτους πρόνοιας, που συνδέεται με την καταλήστευση, την επικείμενη καταλήστευση των ασφαλιστικών ταμείων, πράγμα που θέτει εν αμφιβόλο τον θεσμό της σύνταξης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι εάν εξακολουθήσουν αυτές οι πολιτικές λιτότητες, όχι έχω την εντύπωση, είμαι βέβαιος, ότι μέχρι το 2020 η έννοια σύνταξη στην οικονομική ευρωπαϊκή ορολογία δεν θα υπάρχει. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι στην Ελλάδα θα, εφόσον ο δρόμος αυτός εξακολουθεί να επιλέγεται, θα το αντιμετωπίσουμε πολύ νωρίτερα. Ναι, κάτσε τώρα ένα λεπτό. Έχουμε να καλύψουν μια δημοσιονομική τρύπα, όπως αποκάλυψε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που δεν είναι δυνατόν να καλυφθεί, διότι δεν υπάρχουν από τη μία μεριά περιθώρια δανεισμού, από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν και περιθώρια αύξησης ή επίτασης των μέτρων, διότι έχει εξαντληθεί η ελληνική κοινωνία. Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των επιλογών τους, και κανείς δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη αυτών των αποτελεσμάτων. Τώρα, ο Βενιζέλος έκανε μια κίνηση στην κατεύθυνση να διατηρήσει όσο το δυνατόν την καρέκλα, τίποτα άλλο. Ο Κουβέλης, έχοντας την ενημέρωση από τη μεριά των οικονομικών του συμβούλων και διαβλέποντας την κατάρρευση, την έκανε με μικρά πηδηματάκια. Με αφορμή το θέμα της έργης. Ένα λεπτό, ένα-ένα να τα πιάσουμε. Αν μου επιτρέψεις λίγο να πω μόνο κάτι. Ναι. Εάν δεν ήθελε να δημιουργήσει μείζον πολιτικό ζήτημα ο Σαμαράς, μπορούσε να μεθοδεύσει τις μεταρρυθμίσεις και την αλλαγή του. Ναι, του κάνω με φυσιολογικό τρόπο. Με πολύ απλό τρόπο. Θα είχε σε λειτουργία την ΕΡΤ και παράλληλα θα προετοίμαζε το νέο διάδοχο σχήμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Χωρίς να δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην κυβερνητική συνοχή. Μα εδώ λέγεται ότι ο κύριος Σχεδίκογλου μέχρι την τελευταία στιγμή διόριζε κόσμο στην ΕΡΤ. Αυτό λέω. Είναι πράγματα που συμβαίνουν αντιφατικά, ναι, και τα οποία βεβαίως δίνουν την πραγματική διάσταση του ό,τι συνέβη, εφόσον το υποκείμενο το οποίο αναλύει τα δεδομένα είναι πασιωτώσει, δεν πάσχει από κάτι, από κάποια νοητική νόσο. Ναι. Διότι δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν τώρα πως κατέβασαν το κουμπί. Η νόσος από την οποία πάσχουν λέγεται εξουσιοφρένεια. Άξε. Περίμενε ένα λεπτό πριν περάσουμε σε τέτοιες αναλύσεις. Εδώ λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς μπορούσε να κατεβάσει το κουμπί των εγκάθετων. Δηλαδή να φύγουν κατευθείαν όλοι οι εγκάθετοι από τα δύο κόμματα. Μα φαίνεται, το λέω, έχοντας σε πλήρη λειτουργία την έρωτα. Προφανώς όμως, πολύ πιθανόν, το πιθανότερο είναι, οι περισσότεροι εκεί διορίστηκαν με κάποιο μέσο. Δεν γίνεται αλλιώς. Βέβαια διορίστηκαν με μέσο. Λογικό. Λοιπόν, λέμε οι εργαζόμενοι, σεβόμαστε τους εργαζόμενους. Υπάρχουν πραγματικοί εργαζόμενοι που δικαιούνται να είναι
στην ΕΡΤ και δεν το συζητάμε και σε επίπεδο τεχνικών και σε επίπεδο δημοσιογράφων. Υπάρχει όμως και ένας στρατός ανθρώπων που διορίστηκαν, δεν διορίστηκαν με αξιοκρατικά κριτήρια. Παράσιτα ή κυφήνες. Πώς το κλείνεις το μαγαζί αυτό? Δεν το κλείνεις, διότι θα ήταν στα κάγκελα όλοι, θα είχαν επεισόδια από το πρωί ως το βράδυ, δεν θα δεχόντουσαν αυτές τις αλλαγές, θα έμπαιναν οι συνδικαλιστές στη μέση, θα γινόταν μήλος. Οπότε σου λέει κατέβαση τώρα το διακόπτη και ξαναρχίζουμε από το μηδέν. Μην ξεχνάς, Μάγκη, ότι δεν έχουμε να κάνουμε με μια δημοκρατική κυβέρνηση, αλλά μια αυταρχική κυβέρνηση, η οποία ελέος συνθήκων διαχειρίζεται την εξουσία με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή με ένα εργαλείο αυταρχικών καθεστώτων. Δεν υπήρχε δηλαδή δυνατότητα από τη μεριά των εργαζομένων να αντιδράσουν και να είχαμε όλες αυτές τις φασαρίες στις οποίες αναφέρεσαι, από τη στιγμή που μεθόδευε σε δύο ή τρία στάδια την παρέμβασή της στην πραξικοματική η κυβέρνηση Σαμαρά. Αλλά επέλεξε την λύση της ευθείας σύγκρουσης με έναν παράδεκτο τρόπο που δημιούργησε και έντονη αντιδράση στο εξωτερικό. Δηλαδή δεν ξεσηκώθηκαν μόνο οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ, το θεώρησαν σαν προσβολή οι Έλληνες πολίτες, τον τρόπο με τον οποίο έγινε, αλλά και οι δημοσιογραφικές οργανώσεις στο εξωτερικό, τα διάφορα κανάλια, να μην ξεχνάμε ότι δύο γαλλικά κανάλια κάναν μετάδοση προγράμματος στην ελληνική γλώσσα. Μπορώ να σου στείλω και τα σχετικά βίντεο, τα έχεις δει μάλλον. Ναι, τα έχουμε δείξει αυτά. Είναι, καταλαβαίνεις ότι δημιούργησε εκ του μείου όντως ένα πρόβλημα το οποίο θα μπορούσε να είχε αντιμετωπιστεί με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο και πάρα πολύ υπόγεια με τη συνένεση των δύο κομμάτων τσόντες που συμμετέχουν στην δίθεν συγκυβέρνηση. Ωραία, να δούμε λίγο τα πράγματα διεξοδικά, γιατί έτσι θα κατανοήσουμε περισσότερο αυτό που συμβαίνει και θεωρώ ότι έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αυτό που έρχεται. Γιατί είναι, το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι έρχεται. Και δεν ξέρω πόσο πιο οδυνηρό είναι. Δηλαδή, εδώ είμαστε μέσα στην πόρα και λέμε ότι έρχεται κάτι χειρότερο. Τι έρχεται, δηλαδή, τυφώνας. Δεν θέλω να τρομάξω κανέναν. Αλλά φαινόταν ότι από το Μάιο θα υπάρξει φως. Το είχαμε πει κι εμείς. Τώρα αυτό το φως το μεταθέτουν εκείνοι που γνωρίζουν για το Σεπτέμβριο. Και το φως είναι... Το φως δεν είναι 2012. Όχι. Το φως δεν είναι να υπάρξει ανάκαμψη. Το φως είναι να σταματήσει κατηφόρα. Αυτή η απραξία που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα. Και κυρίως στο οικονομικό, είδες ότι ο δείκτης του χρηματιστηρίου είναι απελπιστικά χαμηλός, 800 μονάδες και κατέβηκε κι άλλο σήμερα. Επομένως, δεν φαίνεται ότι κάποιος είναι διατεθειμένος να επενδύσει σε αυτή τη χώρα, να γίνει αρχή δηλαδή, να μπορεί να δουλεύει. Ο κόσμος δεν θέλει κάτι, το μεροκάμα το θέλει. Να μπορεί να επιβιώσει, δηλαδή φτάσαμε σε σημείο, δεν ζητάει καμία πολυτέλεια ο πολίτης σήμερα, το δικαίωμα στο μεροκάμα το. Και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανισορροπία μεταξύ των όσων συμβαίνουν και του τρόπου με τον οποίο εκφράζονται. Βλέπεις λοιπόν ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι με αυτό που συμβαίνει, αλλά συνεχίζουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης με σχετική πλειοψηφία στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για τσόντα, διότι περί τσόντας πρόκειται. Έτσι, το κόμμα αυτό είναι γύρω στο 5%. Το κουβέλι, μικρότερη τσόντα η οποία πεσήρθη χωρίς, είναι τόσο μικρή η δύναμή του που απερχόμενος δεν δημιούργησε κυβερνητική κρίση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η παρουσία του εκεί ήταν μόνο για τη δημιουργία εντυπώσεων περί ευρύτερης συνένεσης και συνοχής. Αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας του κουβέλι στο τραϊλάτερο σχήμα. Ήταν και το άλοθη της συμμετοχής του Βενιζέλου. Ορίστε. Ήταν και το άλοθη της συμμετοχής του Βενιζέλου. Και αποτελούσε και άλοθη τη συμμετοχή του Βενιζέλου. Το άλοθη αυτό φαίνεται ότι δεν του ενδιαφέρει τούτη την ώρα, διότι η κόκκινη γραμμή μετατίθεται συνεχώς. Λόγος για τον οποίο ο τίτλος που έβαλα επάνω είναι και έσονται εις άρκαν μίαν. Διότι μόνο έτσι μπορείς να το ερμηνεύσεις. Φαίνεται, λες και δεν υπάρχουν δύο διαφορετικά κόμματα πλέον. Δεν φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα ενωθούν κιόλας, δηλαδή, για να δημιουργήσουν την κεντρώα παράταξη. Ουσιαστικά έχουν ενωθεί δηλαδή. Ναι. Τυπικά δεν έχουν ενωθεί. Τυπικά εννοώ. Ναι. Αλλά βάζοντας κάποια σήματα, διότι δεν βλέπω ποιες διαφορές μπορεί να έχει ο Βενιζέλος από το Σαμαρά σε επίπεδο ιδεολογικό σήμερα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Βλέπεις εσύ καμία διαφορά? Όχι, καμία. Ναι. Αν μάλιστα ο Σαμαράς δεν έκανε αυτή την κίνηση η οποία δημιούργησε, είναι αλήθεια, αλγινές εντυπώσεις σε μερίδα του ελληνικού λαού να κατεβάσει το διακόπτη.
θα μπορούσε να πει κανείς ότι στη γενικότερη συμπεριφορά του είναι πιο δημοκρατικός από τον Βενιζέλο. Έτσι όπως εμφανίζεται προς τα έξω εννοώ. Εγώ ποτέ δεν είχα αμφιβολίες για την αντιδημοκρατικότητα του Βενιζέλου. Την πλήρη αντιδημοκρατικότητα. Τώρα αυτά εκπορεύονται από ένα πάθος εντοπιότητας λόγω του ότι είστε Θεσσαλονικής. Καθόλου. Έχω παρακολουθήσει πολλούς πολιτικούς αρχηγούς στην διαδρομή τους. Μπορώ να κρίνω ποιος έχει στοιχειώδη δημοκρατικά χαρακτηριστικά και ποιος όχι. Το ατύχημα σε αυτή τη χώρα είναι ότι ελάχιστοι πολιτικοί αρχηγοί είχαν δημοκρατικά χαρακτηριστικά σε όλη την μετεμφυλιακή περίοδο μέχρι σήμερα. Ελάχιστοι. Μάλιστα. Ένας δηλαδή από αυτούς ήταν ο Γιώργος Παντρέου που είχε δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Δεν θα έλεγα το ίδιο για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ούτε για τον Παπάγο βεβαίως. Λοιπόν, δηλαδή, άμα κάνουμε μια αναδρομή στο παρελθόν, βλέπουμε ότι πάρα πολύ λίγοι ήταν οι πολιτικοί ηγέτες με δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Ελάχιστοι, μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ίσως και λιγότερο. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Πανδρέου. Είχα γράψει μια ανάλυση για τον Ανδρέα Πανδρέου στην Ελευθεροτυπία το 1987-88 κάπου εκεί με τον τίτλο Ανδρέα Μουσολίνη Μπενίτο Πανδρέου, βίοι παράλληλοι. Ναι. Εκείνος κι αν ήταν άτομο χωρίς δημοκρατικά χαρακτηριστικά. Έχω επίσης την εντύπωση ότι μετά την κάτσε, απομάκρυση ο Ανδρέας έγινε αιτία να φυσήξει ένας άλλος άνεμος στα πολιτικά πράγματα του τόπου. Σε ό,τι Μάκη, έχει σχέση με τον χωροφύλακα, τη βία της εξουσίας και όλα αυτά. Μάκη, μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα το 1980 μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούσε υποχρεωτικά μια πορεία σχετικού εκδημοκρατισμού. Ανεξάρτητα δηλαδή από τον Ανδρέα, τον Καραμαλή, τον Ράλι ή οποιονδήποτε άλλο. Αυτή η πορεία ήταν προδιαγεγραμμένη από αφορμή τις υποχρεώσεις που αναλαμβάναμε σαν χώρα λόγω της ένταξής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ζήτημα είναι ότι για μένα πραγματικά η ήττα της δεξιάς από το Πασόκ το 81 αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή με την έννοια ότι για πρώτη φορά ήταν δυνατόν να περάσει ο έλεγχος των ενόπλων τμήματων της κρατικής εξουσίας στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο. Σιγά τώρα, γιατί έχουμε εξοκύλει, διότι άλλο είναι το θέμα μας και μπήκαμε σε άλλη θεματολογία εντελώς διαφορετική, την οποία θα μου άρεσε να την κουβεντιάσω μαζί σου κάποια άλλη στιγμή, αλλά ωστόσο μέχρι το 81 που έγινε πρωθυπουργός ο Ανδρέας Πανδρέου, νομίζω ότι είχε πείσει και ανθρώπους σαν για σένα ότι είναι κάτι διαφορετικό, έτσι, το καραμαλικό καθεστώς που υπήρχε εκείνη την περίοδο στον τόπο. Κοίταξε, έχοντας βιώσει τη βία του καραμαλικού καθεστώτος στο πετσί μου, θα έλεγα ότι η βία αυτή είχε αρχίσει να ξεφτίζει από την επομένη της ανατροπής της, να ξεφτίζει, πρόσχετη λέω, της ανατροπής της δικτατορίας. Από την επομένη. Δεν μπορούσε πια να λειτουργήσει η άσκηση της εξουσίας με τα μέσα που λειτουργούσε στη μετεμφυλιακή περίοδο την πρώτη. Ήταν αδύνατο. Είχε υπάρξει ένας άλλος προσανατολισμός της εξωτερικής πολιτικής. Μην ξεχνάς ότι μέχρι το 1974 ουσιαστικά ήμασταν αδικία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή υπήρχε μια εμφανίσαμε αμερικανοκρατία. Η εξουσία πήγαζε πάντα από την Αμερικανική πρεσβεία στη χώρα μας. Από το 1974 και μετά άρχισε να διαμορφώνεται ένας δεύτερος πόλος, ο ευρωπαϊκός πόλος, και κατά συνέπεια διελκυστήμενα μεταξύ αυτών των δύο πόλων, δηλαδή των δύο καινούριων επιρροών, διαμορφώνονται και οι συνθήκες του σχετικού εκδημοκρατισμού της χώρας. Δεν μας ήρθε ούτε από κάποιον Ανδρέα, ούτε από κάποιον από μηχανής Θεό. Μας ήρθε από την εξέλιξη των πραγμάτων ο εκδημοκρατισμός της χώρας, όπως συνέβη και σε όλες τις χώρες που έγιναν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Αναφέρομαι στις πρώην Ανατολικές χώρες, αναφέρομαι στις πρώην Ιουγκοσλαβικές Δημοκρατίες κτλ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή ήταν προϋπόθεση για την έναξη στην καινούργια υπερεθνική οντότητα ο σχετικός εκδημοκρατισμός των θεσμών. Να καλωσορίσω έναν παλιό σου φίλο εδώ πέρα, τον Σεραφείμ Φιντανίδη. Και εδώ. Τον Γλιάνθη Γρίβα έχουμε από την άλλη πλευρά, στη Θεσσαλονίκη. Αγαπητέ Σεραφείμ, και κουβεντιάζουμε αυτά τα οποία συνέβησαν τούτες τις μέρες
προσπαθώντας να καταλάβουμε πού οδηγεί αυτή η ιστορία. Διότι το να ερμηνεύσεις την συμπεριφορά στιγμιαία δεν λέει πολλά, όσο να μπορείς να καταλάβεις πού μπορεί να οδηγεί κάτι τέτοιο και γιατί συνέβη. Προφανώς λοιπόν, εγώ τουλάχιστον η μετριότητά μου θεωρεί ότι για να απομακρυνθεί ο αριστερός πόλος αυτού του trilateral σχήματος, σημαίνει ότι δεν μπορούσε να είναι αιτία η ΕΡΤ, ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι για κάποια πράγματα και για κάποιες αποφάσεις από εδώ και πέρα που θα είναι πάρα πολύ σκληρές. Ναι. Ποιο είναι το ερώτημα? Το ερώτημα είναι, συμβαίνει κάτι τέτοιο, έχεις αντιληφθεί κάτι τέτοιο? Εκείνο που συμβαίνει είναι ότι πρώτου φόβου των εκλογών το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να συμβολευθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Απλό είναι. Μάλιστα. Δηλαδή ο θαραλέος, όπως τον αποκάλεσε ο Σαμαράς Βενιζέλος, που είπε ότι δεν φοβάται τις εκλογές, τις φοβάται. Τι δεν φοβάται τις εκλογές? Ούτε 5% έξι δεν θα έπρεπε. Ναι. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Και μες στη Δημάρ υπάρχουν βουλευτές που λένε τώρα τι τις θέλουμε τις εκλογές. Μήπως θα ξαναεκλεγούμε? Βλέπετε ότι υπάρχουν και εκεί διαφωνίες. Ναι. Όταν βεβαιώθηκαν όμως ότι δεν θα πέσει η κυβέρνηση και τουλάχιστον στο φθινόπωρο θα πορευτεί, είπαν ας πούμε όχι τώρα εμείς, δηλαδή για να έχουμε το αριστερό μας έτσι προσωπείο ήσυχο. Μολονότι ήδη έχω ακούσει 3-4 που διαφωνούν. Μάλιστα. Αλλά το έχω πει από την αρχή στην εκπομπή σας πριν μια εβδομάδα. Πρώτου φόβου των εκλογών, είτε διότι δεν θα εκλεγούν κάποιοι, είτε διότι το ΠΑΣΟΚ θα πέσει, είτε διότι πολλοί φοβούνται ότι αν γίνουν εκλογές παρακάτω από ό,τι είμαστε σήμερα, δεν θα πέσει ένα σχήμα κυβερνητικό. Τουλάχιστον για τους προσεχείς μήνες. Το έχω πει από την αρχή. Μάλιστα. Η δήλωση εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου χθες, ότι εάν πάμε σε εκλογές κόβεται η δόση. Όχι μόνο αυτό. Σταματάνε τα πάντα. Σταματάνε τα πάντα. Δεν είναι... Ακόμα και ο τουρισμός θα υποστεί πλήγμα. Ξέρω ταξιδιωτικά γραφεία που μου λένε περιμένουν αυτοί που έχουν κλείσει καλοκαίρι εδώ να δουν αν θα γίνουν εκλογές για να το ακυρώσουν. Είναι πολύ φυσικό. Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά δεν είναι απαξιωτικό τώρα ο δανειστής σου να έρχεται και να σου λέει ότι να καθορίζει εκείνος την ημερομηνία. Δεν ξέρω κανένα δανειστή που να είναι φιλέσπραχνος. Δεν, φιλέσπραχνος δεν είναι. Κανένα δεν είναι. Αλλά τηρούνται τουλάχιστον οι τύποι, αδερφέ μου. Δηλαδή δεν μπορεί να έρχεται να σου λέει. Ερώτησε του, δηλαδή τι είδους είναι όλοι αυτοί. Αλλά το θέμα είναι γιατί δανειζόμασταν εμείς. Υπονομεύοντας τη δημοκρατία μας και την ανεξαρτησία μας. Κοιτάξτε, αγαπητέ, περάσαμε μια 30ετία οικονομικής, εικονικής ευμάρειας με πολλά δανεικά. Τώρα έσκασε φούσκα. Το πώς θα πορευτούμε είναι μια πολύ δύσκολη προοπτική. Αλλά βλέπετε στις δημοσκοπήσεις ο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να πεταχτεί απάνω. Αυτό λέω. Κοντά στην... Γιατί δεν έχει μια πιστική εναλλακτική πρόταση. Μόνο όχι λέει. Εδώ φτάσαμε στο σημείο το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, Κλεάνθη. Η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ... Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Η δίθεν αξιωματική αντιπολίτευση είναι μέρος του συστήματος. Αντιπολίτευση σημαίνει ουσιαστικά εναντίωση σε ένα σχέδιο ή σε μια πολιτική που εφαρμόζεται, αντιπροτείνοντας μια άλλη πολιτική. Δεν προτείνει άλλη πολιτική, ναι, αυτό λέω κι εγώ. Ναι, συμφωνώ. Δηλαδή και εκεί μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ γίνεται κακομοίρας. Άλλοι τα λένε έτσι, άλλοι τα λένε αλλιώς. Συμφωνώ απολύτως. Δηλαδή γι' αυτό δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Εγώ δεν θεωρώ το ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Θεωρώ μέρος του συστήματος στο βαθμό που δεν διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη αντιπολιτευτική πρόταση. Αγαπητέ, δηλαδή, το σύστημα αλλάζει μόνο πρόταση με επανάσταση. Το σύστημα αλλάζει μόνο με... Δεν αλλάζει με συσχετισμούς κοινοβουλευτικούς και τέτοια. Είμαστε ένα μικρό κομματάκι σε μια τεράστια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, η οποία οικονομία μας σέρνει όπου θέλει. Όχι μόνο εμάς, όλη την Νότια Ευρώπη και παραπέρα. Δεν τα ξέρουμε αυτά. Η Ναόμι Κλάιν στο περίφημο βιβλίο της λέει σε ένα σημείο, το είπε και σε μια συνέντευξη εδώ, δυστυχώς η αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Ζει στη δεκαετία του 60, 70, 80. Δεν καταλαβαίνει τι γίνεται σήμερα
για να προτείνει μια πιστική εναλλακτική λύση, ένα όραμα. Το λέει η Κλάιν, δεν το λέω εγώ. Η διαδίκηση είναι απόλυτα σωστή. Όταν είμαστε χειροδεμένοι με δανειστές, τι διάλογο θα κάνουμε, δεν ξέρω. Μόνο με μια επανάσταση γίνεται, όχι μόνο στην Ελλάδα, τουλάχιστον στην Νότια Ευρώπη, το οποίο δεν το βλέπω. Μάλιστα, δηλαδή αγαπητέ Σεραφείμ, όταν λες μόνο με επανάσταση, εδώ δηλαδή θα αλλάξουν τα πράγματα μόνο αν επαναστατήσει ο κόσμος. Ναι, όχι μόνο εδώ, σε όλη στη μισή Ευρώπη τουλάχιστον, όχι μόνο εδώ. Ναι, ενώ εντάξει, στη λεκάνη της Μεσογείου. Να επαναστατήσει για να γκρεμίσει τους άλλους. Αλλά γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Να γκρεμίσει ποιους δηλαδή άλλους. Τα μεγάλα κεφάλαια που μας κυβερνούν, την κυρία Μέρκελ και όλους αυτούς. Αλλά δεν γίνεται, λέω. Γιατί δεν γίνεται, η Ιταλία, δεν γίνεται. Η Ισπανία... αν γίνει, τηλεφωνήστε μου. Δεν θα γίνει ποτέ. Επομένως... Εδώ πριν τρεις εβδομάδες έγινε μία συγκέντρωση αγανακτισμένων στο Σύνταγμα. Και θυμάμαι τον ωραίο τίτλο που έβαλε η εφημερίδα των συντακτών, την επομένη. Η πλατεία ήταν άδεια. Παλιά γράφαμε η πλατεία ήταν γεμάτη. Κανείς δεν πήγε. Είναι όλοι απογοητευμένοι. Δεν βλέπουν εναλλακτική λύση. Και κουτσά στραβά πηγαίνουμε γιατί πολλοί κόσμοι λέει το μη χείρον βέλτιστον. Δεν τα βλέπουμε, πολύ απλά πράγματα. Θέλω λίγο ένα σχόλιο για την άδεια πλατεία επίσης του ΣΥΡΙΖΑ, στην οποία αναφώνησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ότι σήμερα βούλιαξε η πλατεία και στείλατε το μήνυμα. Καλά, εντάξει. Εντάξει, αλλά κάποιος δεν τους ενημερώνει ότι κοίταξε, έχουμε λίγο κόσμο. Κοίταξε, κόψε κάποιες φράσεις που... Εν πωλής, μιμείτε τον Ανδρέα του Παπανδρέου. Ναι. Αλλά άλλο ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος ήταν ο ένας, δεν είχε 15 συνιστώσεις από κάτω, και άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι, σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι αλλιώς. Δεν τα βλέπουμε. Γι' αυτό λέω στις δημοσκοπήσεις, δεν ξεπετιέται πάνω να πάρει 30%. Είναι λίγο πιο κάτω από τη Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια. Και στο ερώτημα, ποιος είναι καλύτερος πρωθυπουργός, Σαμαρά λένε. Και στο ερώτημα, αν πρέπει να γίνουν εκλογές, όχι, λένε τα 3/4. Γιατί δεν βλέπουν λύση άλλοι. Το μη χείρον λέει βέλτιστον. Και όλοι περιμένουν, μπας με τον τουρισμό, τσιμπήσουμε μερικά περοκάματα, ξέρω εγώ, με καμιά πολυκατοικία που μπορεί να χτιστεί παραπέρα. Δεν τα βλέπουμε αυτά κάθε μέρα. Εδώ κλαίμε όλοι για 2.500 απολυμένους και πολύ σωστά λένε πολλοί, το λέω και εγώ, που είναι το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Για αυτούς δεν υπάρχει τίποτα. Ναι, προφανώς διότι οι συγκεκριμένοι απολυμμένοι ταυτίζονται με ένα μέσο ενημέρωσης πολύ ισχυρό. Εντάξει, ναι, εντάξει. Δημόσια τηλεόραση, ναι. Και αυτό. Αλλά να σου πω και κάτι άλλο, αγαπητέ. Συνταξιούχοι... Τόσα χρόνια δεν άκουγα μια καλή κουβέντα για την κρατική ραδιοτηλεόραση. Όλοι την κατηγορούσαν. Σωστά. Και τα δελτία ειδήσεων ήταν 4-5%, όχι 20-25-30%. Όχι, μονομένες εκπομπές. Θέλω να το ξαναπώ, είχε ωραία προγράμματα. Και με μονομένες εκπομπές όπως αυτή του Σπύρου Παπαδόπουλου είχε μεγάλη τηλεθέαση. Δεν το καλά, εντάξει, αυτή δεν ήταν. Υπήρχαν και τέτοιες εκπομπές. Διασκεδαστική εκπομπή. Αλλά είχε ωραία προγράμματα. Και η E3 είχε πολύ καλά προγράμματα. Η E3 κυρίως. Αλλά ποιος τα έβλεπε. Ναι. Όλοι βλέπανε Σουλεϊμάν. Ναι. Καρανταγή, Σιλά, Αντάναλη. Α, τα ξέρεις, απ' έξω βλέπω όλα τα. Κοίταξε ο δημοσιογράφος, πρέπει να τα παρακολουθεί όλα. Τα τουρκικά. Μάλιστα. Που σημαίνει με ότι... τεράστια τηλεθέαση, παρακαλώ. Μα δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΡΤ απέκτησε τηλεθέαση μόλις έκλεισε. Ακριβώς. Γιατί... Αυτό είναι πολύ σωστό. πήγα χθες στην ΕΡΤ και πήρα μέρος σε ένα δελτίο ειδήσεων. Τους είδα εκεί κουρασμένους, απογοητευμένους. Ένα χάλι είναι εκεί μέσα, ασκούπιστο. Και δεν ξέρουν τι να κάνουν και οι ίδιοι. Λέει τώρα ο κύριος Κεδίκογλου με προλίγου θα ξαναλειτουργήσει. Αρκεί να φύγουνε, λέει, από το κτίριο του Ραδιομέγαρου, αυτοί που είναι μέσα θα φύγουνε. Δεν ξέρω. Μάλιστα. Κλεάνθη. Εγώ, παρά το γεγονός ότι είμαι ευνοϊκά διακείμενος στην Επανάσταση, δεν βλέπω ότι μπορεί η Επανάσταση να έχει το ίδιο περιεχόμενο που είχε. Ναι, αλλά είπα κάτι άλλο, ότι δεν θα γίνει η Επανάσταση. Ναι, λέω, παρά το γεγονός είναι ευνοϊκά, λέω, διακείμενος, δεν βλέπω κι εγώ ότι μπορεί να γίνει. Άρα, αλλιώς, να ζητηθεί μια άλλη... Αλλιώς, υπάρχει πανκοσμιοποίηση. Λένε να καταργηθεί η πανκοσμιοποίηση. Είναι σαν να λες να καταργηθεί η καταιγίδα. Δεν καταργείται η καταιγίδα.
ή μαθαίνεις πώς θα την αντιμετωπίσεις ή και πώς ενδεχομένως θα την εκμεταλλευτείς. Το να λες όχι παγκοσμιοποίηση, παλιά για να στείλεις λεφτά από το Hong Kong στο Λονδίνο, το καράβι έκανε 6 μήνες να τα πάει. Τώρα πάντα στο κουμπί και φτάσανε. Είπε μια σαχλαμάρα ο Γιώργος Παπανδρέου πρόπερση για δημοψήφισμα και πέφτανε τα χρηματιστήρια από το Σάο Πάολο μέχρι το Hong Kong. Δεν είναι τα ίδια πράγματα πια σήμερα. Και πολύ σωστά λέει ο Ρενέ στο βιβλίο του «Μετά την κρίση», ο Καρλ Μάρξ εξελάμβανε το προλεταριάτο ως μια ενιαία δύναμη, εργατικό, βιομηχανικό προλεταριάτο. Σήμερα, λέει, έχουμε πολλά μικρά προλεταριάτα που όταν απαργεί το ένα ζημιώνει όλα τα άλλα. Δεν το βλέπετε αυτό? Θεωρώ ότι είναι λίγο σκληρή η θέση σας απέναντι στην αξιωματική. Δεν είναι σκληρή, είναι διαπίστωση. Όχι, δεν στην αξιωματική. Ούτε χαίρομαι, ούτε. Στο εγώ ΣΥΡΙΖΑ. Κάνω διαπιστώσεις. Σωστά. Αλλά έτσι είναι. Όταν απεργούν τα μέσα μαζική μεταφοράς, βρίζουν όλοι. Τι θα γίνει, ρε, πώς θα πάω στη δουλειά μου, θα πάρω ταξί? Δεν είναι ένα ενιαίο προλεταριάτο που αγωνίζεται. Και όπως βλέπετε, οι απεργίες μόνο στο δημόσιο τομέα πιάνουν, όχι στον ιδιωτικό. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση και πραγματικά ακούγοντας τον κόσμο το συζητούν ευρύτερα, είναι ότι η απαγοήτευση που εκφράζουν για την αξιωματική αντιπολίτευση. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει ο ηγέτης, ρε παιδί μου, ο χώρος ή το κόμμα που θα σε εμπνεύσει. Γιατί κάποτε, όταν ενέπνεαν οι ηγέτες, αυτό τους συνόδευε και η τέχνη, ήταν οι τεχνίτες από δίπλα. Ποιητές, συγγραφείς, τραγουδοποιοί, μουσικοί. Εδώ ξαφνικά είδαμε ένα ξεσηκωμό στην ΕΡΤ, στην πλατεία Συντάγματος, με τραγούδια από τη δεκαετία του 70, ας πούμε. Ακούγαμε Θεοδωράκη. Δηλαδή ήταν. Ακριβώς, ναι, Μπηθηκότσης και τέτοια. Ναι, Μπηθηκότσης και Θεοδωράκη. Και το λέγαμε και με τον Ανδρέα Τορμελιώτη. Ο πολιτικός κόσμος στην Ελλάδα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, σαν τον Άνω Βαλαωρίτη, σιωπά. Σιωπά. Αυτό είναι συγκλονιστικό. Και όσον αφορά τους καλλιτέχνες, ακούστε κάτι, υπουργεία πολιτισμού έχουν ιδρύσει οι δικτατορίες. Εμείς αποκτήσαμε υπουργείο πολιτισμού επί Χούντας. Γιατί? Για να ελέγχει τον πολιτισμό. Και είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που έχουν τέτοιου είδους υπουργείο πολιτισμού. Όταν λοιπόν το ενός του δίνει δύο παραστάσεις στο Ηρώδιο, του άλλου τρεις παραστάσεις στην Επίδαυρο, του άλλου μια αυτή, το βουλώνουν όλοι. Είναι τραγικό όμως. Κλεάνθη. Το βουλώνουν όλοι. Κλεάνθη, αυτό είναι τραγικό. Όντως σιωπά ο πνευματικός κόσμος. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους θεσμούς τους κοινωνικούς, η τέχνη αποτελεί έναν θεσμό ελεύθερης ανάπτυξης. Δηλαδή δεν περιχαρακώνει το χώρο της, δεν επιβάλλει καταναγκαστικά συμπεριφορές και γι' αυτό αποτελεί πάντα αντικείμενο από τη μεριά της εξουσίας απόπειρας ελέγχου, πάντοτε. Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε και ο Σεραφείμ, ότι αποκτήσαμε Υπουργείο Πολιτισμού επί Χούντας. Διότι έπρεπε να χειραγωγηθεί αυτός αυτό ο χώρος. Αυτό λέω, αγαπητέ μου. Ναι, αυτό λέω, συμφωνώ, δεν ξέρω. Δηλαδή, η κοινωνία σαν σύνολο θεσμών ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ενότητα μεθοδεύσεων που έχουν να κάνουν με περιχαράκωση ενός χώρου, όπως ασκείται μια διαθέτηση, και την επιβολή συμπεριφορών και ορίων και κανόνων λειτουργίας που όταν παραβιάζονται επιβάλλονται κυρώσεις. Ο μόνος θεσμός που δεν υπόκειται σε αυτό τον κανόνα το γενικό είναι ο χώρος της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Έπρεπε να ελεγχθεί λοιπόν, διότι αποτελεί δυνάμει αντίπαλο της εξουσίας. Πάντα η καλλιτεχνική δημιουργία λειτουργούσε αντιεξουσιαστικά, είτε το είχε συνείδηση αυτού του γεγονότος είτε όχι. Χαρακτηριστικό αυτό όμως είναι η τοποθέτηση του Μάρξ, ότι για τη δεύτερη αυτοκρατορία έμαθε πολύ περισσότερα πράγματα από έναν μοναρχικό, τον Μπαλζάκ, παρά από ένα σωρό άλλους οικονομολόγους της εποχής. Α, πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή είναι δηλωτικό ότι πάντα ανεξάρτητα από το αν είχε ο καλλιτέχνης συνείδηση ή όχι της αντιεξουσιαστικής λειτουργίας του, η τέχνη ήταν αντιεξουσιαστική. Μάλιστα. Και τώρα τη βάζουν. Σεραφείμ. Πρέπει να λέξω κάτι άλλο. Ναι. Πριν τη δικτατορία, που δεν υπήρχε Υπουργείο Πολιτισμού, ειδικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, πόσα καταπληκτικά πράγματα γίνανε. Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Μαρκόπουλος, Χαρχάκος, Μούτσης, όλοι αυτοί, νέο κύμα.
ταινίες καταπληκτικές που δεν χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο, η Στέλλα και ένα ο Δράκος και ένα ο άλλες. Αλλά να πω και το άλλο. Τότε δημιουργήθηκαν και τα φεστιβάλ Επιδαύρου και Ιωδίου. Αλλά τότε δεν ήταν το σημερινό σύστημα. Γι' αυτό εκείνη η δεκαετία θα μου μείνει αξέχαστη εμένα. Μόνο που είπα κάποτε του Χατζηδάκη, τι ωραία εποχή βρε Μάνο. Τότε 60-67 και μου λέει, μία κρούστα ήταν και από κάτω έβγαζε η συντήρηση. Ήρθε η Χούντα και σώπασαν όλοι. Του λέω και εσύ σώπασες. Ποιος το λέει σώπασα, αυτό. Λέει, έβγαλα το μεγάλο ερωτικό. Ο Χατζηδάκης, ναι, το είπε αυτό. Ο Χατζηδάκης είπε και κάτι άλλο, το οποίο το ζούμε σήμερα, κυρίως με τη Χρυσή Αυγή. Το φοβερότερο είναι να συνηθίζει κανείς τη θέα του τέρατος. Έτσι, αυτό το είχε πει. Πρέπει να σου πω ότι το είπε σε εκπομπή μου στο Κυριακάτικο δεύτερο πρόγραμμα. Ναι. Με αιτία ένα πουλάκι που είχε σκοτώσει δάσκαλος μέσα στην τάξη. Α, ναι, ναι, και ναι. Είχε εκραγεί και ήρθε στην εκπομπή και του λέω, κύριε Χατζηδάκη, στο παρασκήνιο μετά, του λέω, εσείς δεν πάτε σε καμία εκπομπή, πώς ήρθατε στη δική μου? Μου λέει, γιατί προφέρεις το Χατζηδάκης με γιώτα. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα δεν μπορείς να τα ζήσεις, δεν υπάρχουν σήμερα. Και επειδή ποντάρω πολύ στον αιρετική σκέψη του Κλεάνθη και στην τετράγωνη σκέψη τη δική σου, παρότι είσαι εραστής των ποιητών και των καλλιτεχνών, υπολογίζω πολύ σε αυτό που είπατε σήμερα, που επισημάνατε πρώτο, ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, ότι δεν υπάρχει πνευματικός κόσμος μπροστάρης, γιατί το πνεύμα και η αντιπολίτευση ήταν μονίμως οι μπροστάριδες σε αυτόν τον τόπο. Και έχουν εξαφανιστεί μπροστάριδες. Ναι, ναι. Μείνανε οι διαχειριστές. Ναι, οι μπροστάριδες. Πού είναι ποτέ δυνατόν να τελειώνει ο κύκλος της ζωής έτσι, Σεραφείμ? Δηλαδή να πούμε ότι πέθαναν οι μπροστάριδες και πάμε σε σχήμα κοινωνικό ρομποκόπ? Γι' αυτό, αγαπητέ μου, όποτε με ρωτάνε για την κατάσταση, επειδή αγαπάω την ποίηση, ξέρω απ' έξω πάνω από 100 ποίηματα, αναφέρομαι σε έναν στίχο, το έχω ξαναπεί νομίζω, του Βυζίνου, πριν από 100 χρόνια γραμμένο στο ψυχιατρίο. Εκλονίστε εντός μου. Μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, που σας στραβά, είχαμε μερικές σταθερές. Τώρα δεν έχουν καμία σταθερή. Έχω φίλους μορφωμένους που δεν ξέρουν αριστερή ή δεξί. Δεν ξέρουν. Διότι ως αριστεροί λένε δεξιά πράγματα. Ναι. Και ως δεξί λένε αριστερά πράγματα. Υπάρχει σύγχυση. Αυτό η σύγχυση έχει κρανίο. Άλλα να πω και κάτι άλλο. Ναι. Και δεν ξέρω, ο κύριος Γρίβας, ο φίλος μου, θα συμφωνήσει. Κάθε κρίση γεννάει και κάτι καινούριο. Αυτό λέω. Είναι αυτό που λέει ο Σολωμός. Το χάσμα πάνιξε ο σεισμός, ευθύς σε γιο μισάνθη. Διότι τώρα και οι Έλληνες κάνουν αυτοψυχανάλυση. Σκέφτονται τι λάθη κάνανε. Και είναι η πρώτη φορά, επειδή δεν έχουμε μια ισχυρή μονοκομματική κυβέρνηση, που βγαίνουν πολλά σκανδαλάκια. Στο ΙΚΑ, στο ΝΟΓΑ, στις πολεοδομίες, στο λιμενικό, στην αστυνομία, στα υπουργεία. Ο Τζοχαζόπουλος είναι μέσα και δικάζεται, ο Λαβρεντιάδης το ίδιο. Αυτά δεν θα γινόντουσαν αν είχαμε μια μονοκομματική ισχυρή κυβέρνηση. Κατηγορούν δε μερικοί τον Κάρολο Παπούλια, γιατί δεν είπε όχι όταν του πήγανε αυτό. Μα ξεχνούν ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου το 85 που άλλαξε το σύστημα πήρε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τις λίγες αρμοδιότητες που είχε. Δεν έχει καμία. Το σύστημα το έκανε μόνο κομματικό, πρωθυπουργικό. Ίσως για να λειτουργεί καλύτερα η χώρα, δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Δεν πειράζει, θα μπορούσε να κάνει μια λεκτική παρέμβαση τουλάχιστον για να δηλώσει την παρουσία του. Να σου πω και κάτι άλλο. Παρατηρώ τις δηλώσεις που κάνει, τρέμει τις εκλογές και ο ίδιος. Mm. Γιατί θα γίνει μπάχαλο εδώ η χώρα. Ναι, μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό μπορεί εμείς να μην χαιρόμαστε τα μπάνια του λαού, αλλά τουλάχιστον να χαρούν οι τουρίστες τα μπάνια τους. Θέλω να τον Κλεάνθη ερμηνεία τώρα ως ψυχίατρος είναι ο κατάλληλος. Στο στίχο του Βυζινού, όταν τον έκλεισαν στο ψυχιατρίο, αγαπητέ Κλεάνθη, είπε αυτό το περίφημο «Μετεβλήθη εντός μου ο ρυθμός του κόσμου». Δεν είναι θέμα ψυχιατρικής ερμηνείας να γίνει. Είναι θέμα βεβαιοτήτων που συγκροτούνται χωρίς να τίθενται υπό αίρεση οι συνιστώσεις σε αυτό το βιβλίο. Ναι, αλλά το έγραψε μέσα στο ψυχιατρίο όταν ήταν. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά θα πρέπει να
ξέρουμε και τους λόγους για τους οποίους κλείστηκε στο ψυχιατρίο. Δηλαδή δεν είμαι και αυτός, δηλαδή τον κλείσανε για καθαρά ψυχιατρικούς λόγους. Έχω μια διαφορετική εμπειρία ψυχιατρικών εγκλεισμών και θα είμαι διδακτικός σε σχέση με τους λόγους που οδηγούν έναν άνθρωπο. Ναι, αλλά η φράση αυτή καθεαυτήν... Η φράση είναι μεγαλειώδης. Όπως και μια άλλη του Καριωτάκη, πολύ σύγχρονη, είμαστε κάτι ξεχαβαλωμένες κιθάρες. Εγώ συμφωνώ, αλλά το ζήτημα είναι γιατί είμαστε κάτι ξεχαβαλωμένες κιθάρες. Αυτό είναι ανάλυση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και ψυχιατρική. Έχω την εντύπωση ότι... Γιατί περάσαμε μια 30ετία εικονικής οικονομικής ευμάρειας. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά υπάρχει μια διαπίστωση ότι το καπιταλιστικό σύστημα διέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα μια μεγάλη κρίση. Μικρότερες ναι. Σε συχνότερα διαστήματα. Από το κράχ 29 μέχρι και σήμερα. Προσέξτε όμως. Σε σχέση με αυτό το πράγμα, το οποίο το διατυπώνουμε πάρα πολύ λογικά σε επίπεδο οικονομικών διαπιστώσεων, οικοδομούμε μια αυταπάτη ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί στη διάρκεια της ζωής μας, της δικής μας ζωής. Η αυταπάτη είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Διότι από τη στιγμή που κάτι το αντιλαμβάνεσαι σαν ιστορική αναγκαιότητα που απορρέει από τη λειτουργία ενός συστήματος, δεν μπορείς να το βγάλεις από τη δική σου ζωή. Πρέπει να έχεις μπροστά πάντα το ενδεχόμενο ότι θα αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση. Εγώ δηλαδή θέλω να πω ότι είμαστε θύματα μιας αυταπάτης η οποία... Απολύτως. Είναι, το ίδιο λέω και εγώ. Διάθετη ενδεχομένως την ανθρώπινη ύπαρξη, ενδεχομένως δεν την έχει ανάγκη. Αλλά πάνω σε αυτή τη βάση αυταπάτης οικοδομούν βεβαιότητες που όταν αντιμετωπίσουμε μια κρίση αυτές καταραίουν με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται ότι δεν έχουμε πια αντιστηρίγματα ή στοιχεία αναφοράς. Σταθερής αναφοράς εννοώ. Ναι. Όπως για παράδειγμα οι κατακτήσεις του κράτους δικαίου και πρόνοιας. Το θεωρούσαμε σαν δεδομένο αυτό το πράγμα. Χωρίς να δούμε ότι σε όλες τις προηγηθήσεις καπιταλιστικές κρίσεις αυτές οι βεβαιότητες είχαν ανατραπεί. Οι αντίστοιχες βεβαιότητες βέβαια. Λέγαμε δεν θα συμβεί σε εμάς. Δεν έχουμε δηλαδή, λοιπόν. Τι κάναμε, εξορκίζαμε το κακό. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε το ρήγμα, το σχίσμα που άνοιξε ο σεισμός να γεμίσει με άνθη, γιατί η κρίση κάτι θα φέρει, έτσι δεν είναι. Η πίεση, αγαπητέ Μάκη, τι χρήσιμη που είναι. Ναι. Έχουμε μιλήσει για τρεις ποιητές μέχρι τώρα. Μα βέβαια. Μα εκεί αναποθέτουμε είναι πηξίδα οι ποιητές. Γι' αυτό πάντα, είπα πάντα ότι... συνελάμβαναν την πραγματικότητα οι καλλιτέχνες πριν από την επιστήμη. Πολύ προθύστερη. Βέβαια. Εδώ πώς θα ήταν. Ο Ιούλιος Βέρν είχε φτάσει στο φεγγάρι πριν το σκεφτούν οι επιστήμονες. Όχι, πάμε και στην αρχαία εποχή. Εδώ τα πράγματα τα οποία απέδειξε η έρευνα στον χώρο της νευροφυσιολογίας για την ύπαρξη του τριαδικού εγκέφαλου, για παράδειγμα, στα τέλη δεκαετίας του 50, λοιπόν, ό,τι έχουμε μέσα μας, δηλαδή και τον καταστροφέα και τον Άγιο, ποιος πυροδοτείται είναι σε κάθε περίπτωση και κάθε στιγμή ανάλογα με τις συνθήκες. Λοιπόν, τα είχε πει ο Στίβενσον 100 χρόνια πριν νωρίτερα. Με το περίφημο μυθιστόρημά του, τον Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Δηλαδή, 100 χρόνια πριν την νευροφυσιολογία είχε προσδιορίσει την κατάσταση της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέλω να πω δηλαδή ότι καλύτερα είναι να ακούμε τους ποιητές παρά να ακούμε τους πολιτικάντες. Και εγώ το ίδιο λέω. Λοιπόν, αλλά μου άρεσε και αυτό που έχει πει ο Φεδερίκος Νίτσε. Ναι. Για να ξεχνάμε τις δυστυχίες της ζωής και τη βεβαιότητα του θανάτου, έχουμε τρία όπλα. Το διαρκή αγώνα για οτιδήποτε, την τέχνη και τον έρωτα. Εγώ να συμφωνήσω απολύτως με τον αφορισμό, είναι καταπληκτικός. Αλλά θα έλεγα ότι δυστυχώς για τον πολύ κόσμο υπάρχει ένα άλλο όπλο που του επιτρέπει να διατηρεί μια αυταπάτη προεκτείνοντας την ύπαρξή του στο επέκεινα. Αναφέρομαι στη θρησκεία. Δυστυχώς λέω γιατί... Αυτή η ζωή δεν είναι τίποτα, η άλλη είναι η σπουδαία ζωή και θα πάτε στον παράδεισο. Ακριβώς. Θα σας έχουν τα ωρή του παραδείσου, λένε οι άλλοι. Θέλω να σας πω ότι... Αυταπάτες. Είμαι ευτυχής που κάναμε αυτή την κουβέντα, πριν σας αποχαιρετήσω. Γιατί δεν είχα πολιτικούς απέναντι. Και κυρίως γιατί δεν ακούγαμε αυτές τις ίδιες ανοησίες που ακούγονται καθημερινά. Μα πριν μιλήσουν οι πολιτικοί, ξέρω από πριν τι θα πούνε. Μα ναι, έτσι. Και είναι ανιαρό αυτό και ανούσιο. Χαιρετώ, καλό μεσημέρι και στους δύο. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Και εσείς. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά λοιπόν, μια κουβέντα με τον Γκλένθη Γρίβα και τον Σεραφείμ Φιντανίδη, συνεργάτες στην
παλιά σπουδαία μεγάλη ελευθεροτυπία. Άλλαξαν οι καιροί, αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν οι καταστάσεις και τις ελπίδες τις αναποθέτουμε στον αγώνα, στην τέχνη και στον έρωτα. Έτσι όπως είπε ο Νίτσε και το επανέλαβε εύστοχα ο Σεραφείμ Φιντανίδης. Ναι, γιατί πάντοτε υπάρχει ελπίδα, υπάρχουν μπροστάριδες, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δείξουν τον δρόμο για να μην ψάχνουμε στο πουθενά, δηλαδή και στο γκρίζο των πολιτικών αποφάσεων. Πέτρο Σιδερέα στα γραφεία της Δημάρ, στην Αγίου Κωνσταντίνου και Αλεξία Κοσμά στο ραδιομέγαρο της ΣΕΡ. Να πάμε στο Πέτρο πρώτα. Πέτρο. Καλό μεσημέρι, Μάγκη, κυρίες και κύριοι, από την Αγίου Κωνσταντίνου, που από τις 12 το μεσημέρι σήμερα συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατικής Αριστεράς. Μια συνεδρίαση που ξεκίνησε έτσι σε ένα έντονο κλίμα μετά τα χθεσινά τεκτενόμενα. Τελευταίως έφτασε και ο κύριος Πλαργιανός, ο οποίος ανοιχτά ήδη από χθες είχε εκφράσει την αντίθεσή του στις αποφάσεις που πήρε το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς και συγκεκριμένα ο κύριος Κουβέλης. Και σήμερα δήλωσε ότι διαφωνεί με την συγκεκριμένη απόφαση. Ωστόσο, προσήλθε τελικά για να συνεδριάσει και εκείνος με την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτή τη στιγμή, 2 ώρες έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της συνεδρίασης, ενώ πριν λίγο έφτασε έτσι και το μεσημεριανό των στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς. Οπότε είναι πολύ πιθανόν σύντομα να έχουμε ένα διάλειμμα και στη συνέχεια να συνεχίσει και πάλι τη συνεδρίασή της κοινοβουλευτική ομάδα. Μάλιστα. Πότε αναμένεται να βγει κάποια απόφαση, Πέτρο, ούτως ώστε να ξέρουμε τι έχει συμβεί? Οι άνθρωποι ακόμα εδώ που βρίσκονται στην είσοδο του κτηρίου και μας δίνουν τις πληροφορίες, μας λένε ότι έχει ακόμα αρκετό μέλλον μπροστά της η συνεδρίαση. Δεν μπορούν ακόμα ούτε κατά προσέγγιση να μας πούν τι χρονικό διάστημα θα χρειαστεί προκειμένου να υπάρξει μια κατάληξη. Ωστόσο, περιμένουμε και εμείς εδώ για να δούμε πότε θα εξέλθουν τα πρώτα στελέχη προκειμένου να μας κάνουν κάποιες δηλώσεις και να έχουμε πλέον και ένα πιο σαφές κλίμα τόσο για το τι ελέγχθηκαν τη διάρκεια της συνεδρίας, όσο και για το πού κατέληξαν οι συζητήσεις αυτές. Φαίνεται ότι όταν περάσουν κάποιες ώρες, ο θυμός φεύγει, ο πρώτος θυμός, αμβλύνονται οι γωνίες και οι αποφάσεις βγαίνουν πιο εύκολα. Αν κρίνω από την συμπεριφορά του κυρίου Ψαριανού χθες, ο οποίος φώναζε την κοινοβουλευτική ομάδα ότι εγώ δεν θα είμαι και εδώ αύριο, δηλαδή ότι δεν θα πήγαινε στη σημερινή σύσκεψη την οποία πήγε. Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Θα τα πούμε πάλι σύντομα να πάμε στην ΕΡΤ και στην Αλεξία Κοσμά. Γεια σου, Αλεξία. Καλησπέρα και σε εσάς. Βρισκόμαστε έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΟΣΠΕΡΤ, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε μια συνεδρίαση, κατά την οποία αποφασίστηκε ότι οι εργαζόμενοι με κάθε τρόπο θα συνεχίσουν τον αγώνα τους. Μάλιστα, ανέφεραν σχετικά με μια δήλωση που έκανε ο Σίμος Κεδίκογλου νωρίτερα και έλεγε ότι η ΕΡΤ μπορεί να ξεκινήσει να εκπέμπει πρόγραμμα ακόμα και σε 1 με 2 μέρες, εφόσον εγκαταλείψουν το κτίριο, ότι δεν προτίθενται σε καμία περίπτωση να κάνουν κάτι τέτοιο. Μαζί μας όμως, Μάκη, έχουμε και τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο οποίος θα μπορούσε να μας μιλήσει για τις προθέσεις των εργαζομένων, αλλά και για το ποιες είναι οι συνέπειες. Να τον ρωτήσω εγώ κάποια πράγματα που θεωρώ ότι έχουν σημασία. Καλωσορίζω και τον κύριο Περπατάρη. Κύριε Περπατάρη, σύμφωνα με τις δηλώσεις... Καλησπέρα, κύριε Δαφλόπουλε. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου χθες, από τις 2,5 περίπου χιλιάδες, οι 500 φεύγουν άμεσα. Δηλαδή, 500 άνθρωποι αυτή τη στιγμή φαντάζομαι ότι ψάχνονται να δουν ποιοι είναι αυτοί που θα φύγουν πρώτοι, κάτω από ποιες συνθήκες και με ποια κριτήρια. Να αρχίσουμε από αυτό. Δεν είναι λίγο περίεργο? Υπάρχουν, ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή βάσει των οποίων θα φύγουν 500 άνθρωποι? Έχετε δίκιο, κύριε Δαφυλόπουλε. Εδώ στο ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής, όπου οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά και εκπέμπουν πρόγραμμα για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, η μόνη σύμβαση δίμηνη ορισμένου χρόνου που έχουμε δει μέχρι στιγμής είναι αυτή του κύριου Σαμαρά με τον κύριο Βενιζέλο. Δεν έχουμε δει καμιά άλλη σύμβαση ορισμένου χρόνου να έχει υπογραφεί. Και εμείς έχουμε τα ερωτήματα αυτά. Ρωτήσαμε μάλιστα τους εκπροσώπους του Δημοσίου χθες του Συμβουλίου Επικρατείας με ποια διαδικασία θα γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Δεν μας απάντησαν καν αν θα είναι εντός του ελέγχου του ΑΣΕΠ, όπως επιτάσσει ο νόμος, γιατί
Σας θυμίζω ότι πρόκειται πλέον για προσλήψεις που θα κάνει ο διαχειριστής του ελληνικού δημοσίου και επομένως πρέπει να γίνουν με βάση την διαφάνεια και την κειμενικότητα των προσλήψεων στο δημόσιο. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση και δεν έχει επικοινωνήσει κανείς με τους εργαζόμενους οι οποίοι βρίσκονται κανονικά στους χώρους εργασίας τους. Εμείς αμφισβητούμε τα κριτήρια αυτής της συμφωνίας, γιατί κάθε ώρα που περνούσε χθες ανέβαιναν ανά 100 οι εργαζόμενοι που χρειάζεται η δημόσια τηλεόραση. Κύριε Περπατάρη, εμείς αν διώξουμε από το σταθμό μας αυτούς που δεν έχουν περάσει ή δεν έχουν τις προϋποθέσεις να περάσουν από ΑΣΕΠ, θα τον κλείσουμε το σταθμό. Υποψιάζομαι ότι το ίδιο θα συμβεί και στην ΕΡΤ αν μείνουν μόνο αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις ΑΣΕΠ. Αυτό είναι παράνομο. Το λέμε, κυρία Τριανταφυλλόπουλε, έχετε δίκιο, αλλά το λέμε. Το λέμε γιατί ο κύριος Κεδίκογλου ευαγγελίστηκε μια νέα φάση της τηλεόρασης, μια νέα εταιρεία, στην οποία είπε θα λάμψουν οι αρχές της αξιοκρατίας και της αντικειμενικότητας, σε αντίθεση με τη διεφθαρμένη ΕΡΤ, η οποία έκανε προσλήψεις από το παράθυρο. Επομένως, εδώ το Συμβούλιο της ΠΟΣΠΕΡΤ απευθύνει την ανοιχτή πρόκληση να μας ενημερώσει η κυβέρνηση και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος πώς φαντάζονται αυτές τις προσλήψεις, με ποια κριτήρια, ποιοι θα επιλεγούν, ποιοι θα εξαιρεθούν και όλα τώρα, όπως καταλαβαίνετε, για δίμηνη σύμβαση, η οποία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού υποτίθεται θα έχει λήξει και θα ξαναπάνε στην ανεργία όσοι την επιλέξουν. Ναι, επειδή είστε έμπειρος, γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουν απολυθεί και έχουν πάει στην ανεργία πολλοίς κόσμος, πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους εν μία νυχτή, χωρίς να έχουν το πλεονέκτημα των εργαζομένων της ΕΡΤ, που υπάρχει το μέσο ενημέρωσης, υπάρχει αλληλεγγύη, συμπαράσταση από άλλα κανάλια και από άλλα μέσα. Σε αυτές λοιπόν τις αθρώες σφαγές που θυμίζουν... Έχετε δίκιο. Την καταστροφή της Μύρνης μου θυμίζουν εμένα. Οι άνθρωποι αυτοί θα χάσουν τη δουλειά τους. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα φύγουν από τη δουλειά τους με τρόπο ο οποίος δεν έχει, είναι παράλογος. Απλά πρέπει να φύγουν εργαζόμενοι, να αδειάσουν χώροι εργασίας, να μην δίδονται μισθοί, γιατί υπάρχει οικονομικό αδίέξοδο. Αυτό είναι το κριτήριο. Το ανησυχητικό αυτής της ιστορίας είναι ότι δεν υπάρχει και καμία συζήτηση περί αποζημιώσεων για τους εργαζόμενους της ΕΡΤ. Υποτίθεται είναι απολυμμένοι εδώ και τόσες μέρες και κανένας δεν έχει πάρει την ευθύνη, την πρωτοβουλία από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου να γνωστοποιήσει τα ύψη των αποζημιώσεων απόλυσης, αφού ισχυρίζονται ότι υπάρχει απόλυση. Και βεβαίως, όπως έχετε δίκιο επίσης, το πιο ανησυχητικό είναι ότι από Σεπτέμβριο θα συναντηθούν με άλλους 15.000 εργαζόμενους για όλους τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους θα ακολουθηθεί η συνταγή της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και της κοινής υπουργικής απόφασης που σε ένα βράδυ θα τους απολύει. Μάλιστα. Εμείς θα είμαστε κοντά στους εργαζόμενους όλων των κλάδων και όλων των συντεχνιών, φυσικά όχι μόνο στη ΣΕΡΤ, γιατί θα μπορούσε να πιστέψει κάποιος ότι το κάνουμε λόγω της συντεχνίας, εν πάση περιπτώσει, και της λογικής ότι η κόρακα σκοράκου μάτι δεν βγάζει. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Απλά η ΕΡΤ ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε ένα ποτήρι γεμάτο πίκρα και δυσαρέσκεια από τον εργαζόμενο κόσμο της χώρας. Καλό σας απόγευμα, θα τα πούμε σύντομα από ό,τι φαίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Και φυσικά καλό απόγευμα για εσάς, κυρίες και κύριοι. Το Σαββατοκύριακο, από ό,τι φαίνεται, θα έχει ενδιαφέρον, δεν θα είναι καθόλου ήσυχο. Απλά δεν έχουμε να σου πούμε ωραία νέα. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο από όλα. Γεια σας και χαρά σας.